Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ικανοποιημένη δηλώνει η κυβέρνηση από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αντώνη Σαμαρά στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην Αμερική με συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Μπάκιν Μουν στη Νέα Υόρκη. Η Αθήνα λοιπόν δηλώνει ικανοποιημένη από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πράγματι έτσι είναι η επίσκεψη του. Πήραμε αυτό που θέλαμε, σημαντική για τη διαπραγμάτευση που έρχεται η θέση Ομπάμα, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, ο Γιάννης Τουρνάρας εκτίμησε ότι η χώρα θα έχει επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2013, ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις μισθών. Ξεκαθάρισε όμως πως δεν εξετάζεται μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα τις προηγούμενες ημέρες από έτερα κυβερνητικά στελέχη. Από την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, 12 Αυγούστου, μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014. Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εισάγεται πρότυπο πανελλαδικών σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, μειώνονται τα επιστημονικά πεδία και τα εξεταζόμενα μαθήματα και δημιουργείται Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων. Η Μάχη Νικολάρα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ένας από τους δύο επιχειρηματίες στις περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα φαίνεται ότι φοροδιαφεύγει. Η υψηλή παραβατικότητα, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 80%, αποκαλύπτεται μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ στο διάστημα από τις 25 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκαν 731 παραβάτες και επιβεβαιώθηκαν 3.904 παραβάσεις. Τα πιο υψηλά ποσοστά παραβατικότητας παρουσιάζονται στην Εύβοια, τη Σκύρο και τη Μήλο. Αναβρασμός επικρατεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εν ώψη της εξόδου σε διαθεσιμότητα 500 υπαλλήλων. Όπως έχει γίνει γνωστό στους εργαζόμενους, ο αριθμός θα καλυφθεί πρωτίστως από τους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αν και ο νόμος για τη διαθεσιμότητα δεν κάνει διάκριση μεταξύ μονίμων και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Έντονη ήταν η αντίδραση των εργαζομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που χάνει 15 εξειδικευμένους υπαλλήλους. Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων στην Ελλάδα. Η Αρχή έκρινε ότι η Γενική Γραμματεία παραβίασε την υποχρέωσή της για λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Άκια Θανασόπουλε. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές αρχές αλλά και το ίδιο. Μπαράζ επιθέσεων από την κυβέρνηση με στόχο την οριστική φήμωση της φωνής των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Ρίχνουν τον ένα μετά τον άλλον τους πομπούς, από όπου να μεταδίδεται αναλογικά. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ταινίες, βραβευμένες ταινίες, θα παρακολουθήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θερινό σινεμά έχουμε απόψε στο προάβλιο της ΕΡΤ. Η προβολή ξεκινά στις 10 με το ντοκιμαντέρ «Η Κολοσσή του Έρωτα» και στις 11 θα ακολουθήσει η διεθνής παραγωγή «Σαγιόμι». Περισσότερες πληροφορίες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας, το δελτίο των 12 της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε που παραμένετε στις συχνότητες της δημόσιας τηλεόρασης και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Παραμένετε λοιπόν στις συχνότητες εδώ για να δείτε τον ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τα πέτρινα χρόνια της εκπαίδευσης της Νίνας Γεωργιάδου. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.